Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα έχουμε ένα χορτοκοπτικό στυλ FS260, λοιπόν, το οποίο από ό,τι μου είπε ο ιδιοκτήτης δεν έχει δύναμη. Πατάει τον γκάζι αλλά δεν έχει κουράγια το μηχανάκι. Για να δούμε. Σαν κάπου να μου μπουκώνει, δεν ξέρω, να δούμε. Έχουμε βγάλει την εξάτμιση και δείτε τώρα εδώ. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο το φλάσ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε η εξαγωγή, έχει μείνει πώς να το δείξω τώρα αυτό. Έχει φράξει, τέλος πάντων έχει φράξει η εξαγωγή, δεν υπάρχει χώρος να βγουν τα καυσαέρια. Η μισή τρύπα έχει κλείσει. Λοιπόν, όπως βλέπουμε έχει φράξει η εξαγωγή. Αυτό είναι αποτέλεσμα από μη καλής ποιότητας λάδια μίξης. Εγώ προτείνω συνθετικά λάδια. Στα συνθετικά λάδια αυτό το πράγμα για να γίνει δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα. Καλής ποιότητας συνθετικά, άκαπνα λάδια. Λοιπόν, τώρα αυτό όταν η εξαγωγή είναι φραγμένη, τι έχουμε? Έχουμε θερμοκρασίες παραπάνω και πολύ μεγάλη πιθανότητα το πιστόνι να καταστραφεί. Λοιπόν, βάζουμε το μηχανάκι να έχει μία κλίση η εξαγωγή προς τα κάτω, ελαφρώς. Τραβάμε ελαφρώς την κορδονιέρα να ανέβει το πιστόνι και τα ελαττήρια να κρυφτούν
από την εξαγωγή και με ένα κατσαβιδάκι με πολύ απαλές κινήσεις προσέχουμε να μην πληγώσουμε το πιστόνι. Σκάβουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ να μην γρατζουνίσουμε το πιστόνι. Τώρα όμως έτσι όπως έχω βάλει την κάμερα δεν μπορώ να δω ο ίδιος. Λοιπόν. Αυτά και θα βάλουμε και ηλεκτρική σκούπα να τα ρουφήξει καλά. Τώρα έχει ανοίξει καλά και πάμε να το συναρμολογήσουμε. Το φίλτρο το φυσάμε από μέσα προς τα έξω. Θα του πω να παραγγείλει ένα και να το φορέσει. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε μπρος. Λοιπόν. Δεν το πατάω, απλά κοντράρω για να μην σηκώνεται. Τώρα δεν έχει ούτε μα ούτε μου.